να παρουσιαστούν ακόμη 7 μέλη της Επιτροπής της Τράπεζας, ενώ θα καταθέσει για δεύτερη φορά ο Λαύρος Πιερή. Λεπτομέρειες από τον Κυριάκο 56. Ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι της κατάρρευσης του συνεργατισμού. Ο χορός των καταθέσεων ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής συνεχίζεται την ερχόμενη εβδομάδα με πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη της Επιτροπής της Τράπεζας. Την Τετάρτη κλήθηκαν να καταθέσουν οι Λάμπρος Πιερή και Γιώργος Χατζηνικόλα. Την Πέμπτη θα καταθέσουν οι Δημήτρη Σταύρου, Γιώργος Μαρίνου και Νέαρχος Ιωάννου και την Παρασκευή οι Γιαννάκης Γιαννάκη, Δημήτρης Χρήστου και Μίκης Νεοφύτου. Ο Λάμπρος Πιερή θα καταθέσει για δεύτερη φορά, καθώς στην πρώτη κατάθεσή του, όταν ρωτήθηκε ως υπεύθυνος για την έγκριση επιδομάδων στη συνεργατική για τα επιδόματα του ανώτερου στελέχους του Υπουργείου Διονύση Διονυσίου, είπε πως δεν θυμάται την περίπτωση και ζήτησε χρόνο για να απαντήσει. Κατά τις ακροάσεις της ερχόμενης εβδομάδας, η Τριμελής Ερευνητική Επιτροπή αναμένεται να επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στις σοβαρές καταγγελίες που ακούστηκαν κατά την ακροματική διαδικασία και αφορούσαν μεταξύ άλλων ατασταλίες στη χορήγηση δανείων, ακατάλληλο προσωπικό, ελλειπή ελέγχη και πολιτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του συνεργατισμού.